Ο θρήνος από τα τροχαία δυστυχήματα στην Κρήτη δεν έχει τέλος. Η άτυχη Χαραλαμπία από το Ζαρό, 53 ετών, μητέρα 4 παιδιών που πήγαινε το τάμα της στον Άι Γιάννη το Μπουμπουριστό που γιορτάζει, έχασε τη ζωή της σε μια στροφή λίγο πριν από εκκλησάκι που είχε σκοπό να φτάσει. Επήγαινε στην εκκλησία Άρτους. Κρίμα. Άστα, δεν είναι. Κρίμα στη γυναίκα. 4 κοπέλια αναδρεμένα, στην παντριά σου όλα, καταστεμένα όλα. Ήταν αμαρτία το γιο. Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 9 το πρωί. Η άτυχη γυναίκα, άγνωστο πώς, έχασε τον έλεγχο του αγροτικού αυτοκινήτου που οδηγούσε, το οποίο έφυγε από το δρόμο και έπεσε μέσα σε ένα χωράφι. Λόγω της ολισθηρότητας του δρόμου, έχει κάνει 5-6 χιλιοστά σήμερα. Υπάρχει μια κοιλίδα πετρελαίου από μέσα από το Ζαρό και πάει μέχρι τα Καπαρζιανά. Συντέλεσαν και αυτά τα δύο μαζί για να γίνει αυτό το τραγικό συμβάν σήμερα, για να χαθεί ένας νέος άνθρωπος. Τα τραγικά σημάδια του αυτοκινήτου μαρτυρούν πρόσκρουση τμήματος της πόρτας του οδηγού με μεγάλο κλαδί από ελαιόδεντρο που πιθανά προκάλεσε το θανατηφόρο τραυματισμό στη γυναίκα, η οποία ξεκίνησε το πρωί για να υλοποιήσει το τάμα της, έχοντας μαζί της το αυτοκίνητο του Σάρτους, που δεν έφτασαν όπως εκείνη ποτέ στα σκαλιά της εκκλησίας. Κρίμα στη γυναίκα, ήταν να λέμε λάπα, άστα. Να λέμε κρίμα και κρίμα. Πρέπει να γεννεί το κακό, άστα. Η τραγική ειρωνία είναι ότι είναι τα μάξι από πίσω, έχει τους Άρτους, θα πήγαινε σε μια τοπική εορτή. 2 χιλιόμετρα από εδώ, ούτε 2 χιλιόμετρα. 1 χιλιόμετρο από εδώ είναι η εκκλησία που θα πήγαινε. Και λόγω της ολισθηρότητας του δρόμου έγινε αυτό το τραγικό γεγονός. Άμεσα στο σημείο έσπευσε πυροσβεστική και ΚΑΒ. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Μυρών, ωστόσο ήταν ήδη πολύ αργά, αφού ο θάνατός της ήταν ακαριέως. Τις συνθήκες του τροχαίου διερευνά η αστυνομία, αν και πληροφορίες αναφέρουν ότι εκτός από το ψηλόβροχο, σε αυτό το τμήμα του δρόμου μεταξύ του χωριού Μωρώνη και Ζαρού, πολύ κοντά στον οικισμό Παναγιά του Δήμου Φεστού, είχε χυθεί πετρέλαιο που μετέτρεπε σε γυαλί την άσφαλτο. Αυτός ο δρόμος έχει μπορεί και 30-40 χρόνια να πέσει πάνω ασφαλτικό καινούριο. Άρα λοιπόν είναι θάνατος, είναι γυαλί. Δεν προλάβαμε να το στείλουμε το αίτημα στην περιφέρεια. Το τραγικό της υπόθεσης είναι πως τις τελευταίες ημέρες στην περιοχή είχε σχηματιστεί αίτημα για αποκατάσταση του οδικού δικτύου, στο οποίο χρόνια τώρα δεν έχει υπάρξει παρέμβαση. Ένα αίτημα που δεν επετεύχθη να φτάσει στην περιφέρεια πριν τον τραγικό θάνατο της άτυχης Χαραλαμπίας από την περιοχή του Ζαρού, που ήταν γνωστή και αγαπητή, καθώς εργαζόταν ως καθαρίστρια σε σχολείο της περιοχής. Άμα βρέξει το κομμάτι μέσα με την Παναγιά, είναι η πίσα γιαγή. Από Ζαρό είναι μόνιμη κάτοικος, δούλευε στο σχολείο, ήταν καθαρίστρια μόνιμη τώρα και χρόνια, στο Δημοτικό Σχολείο Ζαρού. Όταν είναι κάθε μέρα με τα παιδιά σου, εννοείται ότι είναι γνωστή και οικία και αγαπητή. Ο φόρος αίματος της Κρήτης στο βωμό της ασφάλτου εξακολουθεί να είναι τραγικός. Η άτυχη Χαραλαμπία είναι το 34ο θύμα από την αρχή του έτους, ενώ σοκ προκαλεί το γεγονός ότι είναι το 4ο θύμα μέσα σε μία περίπου εβδομάδα στους δρόμους του νησιού, που κάθε χρόνο θρυνεί δεκάδες απώλειες στην άσφαλτο, βυθίζοντας το πένθος ολόκληρες οικογένειες.